Χαίρετε κυρίες, κύριοι και παιδιά. Η σημερινή μας εκπομπή αναφέρεται στα βότανα που άλλοτε είναι πραγά, δηλαδή θεραπευτικά, και άλλοτε είναι φαρμακερά. Τα βότανα της ζωής και του θανάτου. Και το πρώτο από τα θεραπευτικά και φαρμακερά βότανα είναι το σίλφιο. Ο σίλφιος στην αρχαιότητα κόστιζε το βάρος του σε ασήμι. Γιατί ήταν τόσο πολύτιμο, ας δούμε τι μας λέει ο μύθος και η ιστορία για το σίλφιο. Ο Απόλλωνας χάρισε το σίλφιο, ένα αξέχαστο δώρο. Χρησιμοποιήθηκε ως αφροδισιακό και αντισυλληπτικό και το έφαγαν και ως καρικεύμα. Το σίλφιο ήταν αυτοφιές στην Βόρεια Αφρική, κυρίως στην Κυρίνη, και ευδοκιμούσε μόνον εκεί. Εκείνοι που εμπορεύονταν το σίλφιο πλούτησαν, γιατί όλος ο αρχαίος κόσμος το λαχταρούσε. Το σίλφιο απαθανατίστηκε σε αρχαία νομίσματα και σε αγγεία. Αλλά η υπερεντατική του καλλιέργεια και η μαζική του συγκομιδή έγραψαν το τέλος του. Το σίλφιο συγγένευε με τον γιγάντιο Μάραθο ή με το σέλινο. Χρησιμοποιήθηκε σαν αρωματικό καρύκευμα στην μαγειρική, σαν αναλγητική αλήφη και σαν φάρμακο για πολλές νόσους. Οι Θηραίοι ανακάλυψαν πρώτοι το σίλφιο στην αποικία του στη Βόρεια Αφρική, στην Κυρίνη, το 630 π.Χ. Ο Θήρας από τη Σπάρτη διαδέχτηκε στο θρόνο τον αδελφό του, ο οποίος πέθανε νέος αφήνοντας ένα βρέφος. Αντιβασίλεψε λοιπόν ο Θήρας, μέχρι που ο ανιψιός του πήρε τον θρόνο της Σπάρτης και ο Θήρας είπε: «Αυτός ο οποίος βασίλεψε, αυτός ο οποίος διοίκησε, δεν μπορεί να παραμείνει στη Σπάρτη υποδιοίκηση και μάλιστα ενός νεοτέρου στην ηλικία». Ο Θήρας πήρε χρησμό και έκανε αποικία στην ίσο Ία, η οποία ονομάστηκε Θήρα. Αλλά το μισό νησί ήταν φοινικικό. Ήταν αποικία των Φοινίκων, όχι για μόνιμη κατοίκηση, αλλά για μεταφορά των λαφύρων από πειρατικές επιδρομές. Έτσι, ο Θήρας δεν μπόρεσε να μείνει στο νησί αυτό, άφησε όμως το γιο του, ο οποίος δεν ήθελε να κάνει άλλα ταξίδια. Και ο Θήρας έκανε αποικίες, άλλοτε στη Βόρεια Αίγυπτο, τη σημερινή, σε ένα μέρος γεμάτο κουνούπια, όπου η ενονοσία σκότωσε τους Σπαρτιάτες απίκους, και μετά έκανε αποικία στην Κυρίνη, όπου και εκεί γνώρισε το σίλφιο. Οι Θηραίοι ονόμασαν την αποικία τους Κυρίνη από την πηγή Κύρη, η οποία ήταν αφιερωμένη στον Θεό Κύρη Απόλλωνα, και ο Θεός τους έκανε δώρο το σίλφιο. Ο μύθος λέει ότι όταν ο Βάτος ο πρώτος έφτασε στην Κυριναϊκή, οδηγήθηκε από τους γηγενείς σε μια περιοχή που είχε τρύπα στον ουρανό, ίσως γιατί έβρεχε πολύ. Εκεί υπήρχε ιερό του Απόλλωνος, και ο Θηραίος Βάτος αποφάσισε να ιδρύσει εκεί την αποικία του. Ο Απόλλωνας τότε του χάρισε το σίλφιο, ένα πολύτιμο βοτάνι, το οποίο συνέβαλε τα μέγιστα στην μετατροπή της Κυρίνης σε επίκεντρο του ελληνικού πολιτισμού. Ο βασιλιάς Βάτος ήταν συνώνυμος με τον πλούτο στην αρχαία Ελλάδα, όπως ο Μίδας για το χρυσάφι του, έτσι και ο Βάτος για το σίλφιο. Πλούτων και του Βάτου σίλφιον.
Πλούτος είναι το σύλφιο του βάτου. Η εμπορική εκμετάλλευση του σύλφιου έφερε στην Κυρίνη θαυμαστά μεγάλα πλούτη. Θαυμαστά και μεγάλα πλούτη έφερε στην Κυρίνη το σύλφιο. Σε λακωνική κύλικα είδος αγγείου. Του 565 με 560 π.Χ. την κύλικα του Αρκεσίλα απεικονίζεται ο βασιλιάς της Κυρίνης Αρκεσίλαος ο δεύτερος να επιβλέπει τη συγκομιδή του φυτού, την τυποποίησή του, το ζύγισμά του, την πώλησή του και την μεταφορά του με εμπορικό σκάφος επάνω δεξιά προς εξαγωγή. Στο σκάφος μια μαϊμού διασκεδάζει τους ναυτικούς στο μακρινό ταξίδι και θαλασσοπούλια πετούν στον ουρανό. Οι πρόγονοί μας τα μακρινά τους ταξίδια έπαιρναν μαζί τους για να τους διασκεδάζουν οι μαϊμούδες ή μικρά λευκά σκυλάκια από τη Μάλτα που έκαναν διάφορες γυμναστικές επιδείξεις για να τους διασκεδάσουν. Οι Αιγύπτιοι και οι Μινοΐτες είχαν συγκεκριμένο ιδεόγραμμα, γλύφο, το οποίο συμβόλιζε το σύλφιο. Ο Αλέξης, δραματικός ποιητής, μας διασώζει αρχαία συνταγή με σύλφιο. Σαφρίδια. Τους βγάζεις τα βράχια. Τα καθαρίζεις, τα ξεπλένεις, τα ανοίγεις τα δύο γούνα, τα αλήφεις με σύλφιο, τα αλευρώνεις, τα στρώνεις στο ταψί, τα καλύπτεις με τυρί, ρίχνεις από πάνω αλάτι και ρίγανη. Ο πλατωνικός φιλόσοφος Ξενοκράτης μας δίνει μια άλλη συνταγή για οστρακοειδή, τις φούσκες. Πρώτα απ' όλα τις φούσκες τις βγάζουμε από το όστρακο, τις κόβουμε, τις ξεπλένουμε και τις περιχύνουμε με κυριναϊκό σύλφιο. Απίγανο, άλμη και ξύδι ή φρέσκια μέντα με ξύδι και γλυκό κρασί. Και ο Αθήναιος στους διπλοσοφιστές. Παστό ψάρι μαριναρισμένο με κρασί, λάδι και σύλφιο. Το σύλφιο στην Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ. Πέρε σύλφιον, επικνώ το σύλφιον, οπανάω το σύλφιον. Ήτα δίτα σύλφιον επικνής πρώτερον αυτήσιν. Το σύλφιο το κοπανάς πριν το μαγειρέψεις. Ναι, το σύλφιο το κοπανούσαν πριν το μαγειρέψουν. Ο Αριστοφάνης μας λέει «Πέρε σύλφιον, πυρπόλη του άνθρακας, άναψε τα κάρβουνα. Επικνώ το σύλφιον, κοπανάω το σύλφιον». Το σύλφιο το οποίο γίνεται σάλτσα για ψητά πουλιά. Και σας ψήνουν και σας σερβίρουν και τρίβουν από πάνω σας τυρί, από πάνω λάδι, σύλφιο και ξύδι. Τυπούν με αυτά μια σάλτσα νόστιμη και λιπαρή και την περιχύνουν πάνω σας καυτή-καυτή. Το σύλφιο όμως υπερχρησιμοποιήθηκε και για να χρησιμοποιηθεί υπερκαλλιεργήθηκε και έτσι εξαφανίστηκε. Οι Ρωμαίοι έστελναν στην Κυρίνη τα ζώα τους για να τραφούν με κυριναϊκό σύλφιο για να αποκτήσουν νόστιμο κρέας και να πιάσουν υψηλή τιμή. Ο Ιούλιος Κέσαρας είχε πάρει στην κατοχή του μεγάλες εκτάσεις στις οποίες καλλιέργησε σύλφιο και έτσι κατήχε και μεγάλες ποσότητες του. Ο Νέρονας γεύτηκε και το τελευταίο κλαράκι του και μετά το σύλφιο εξαφανίστηκε. Τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν το σύλφιο τελείωσε αφού είχε ένα ηχηρό τέλος. Πριν από αυτό το τέλος, ο Ιούλιος Κέσαρας είχε παραχωρήσει στα δημόσια ταμεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας τα κέρδη από το σύλφιο. Τότε το σύλφιο άξιζε
πραγματικό ασήμι. Οι Ρωμαίοι έλεγαν πως ο χυμός του Σιλφίου αξίζει το βάρος του σε δινάρια. Οι βοτανολόγοι δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν πως αυτό το φυτό εξαφανίστηκε παντελώς από τη Βόρεια Αφρική. Οι άνδρες του Μεγάλου Αλεξάνδρου βρήκαν ένα παρόμοιο φυτό στην έρημο της Γεδροσίας, το οποίο όμως στερούνταν τη γεύση και τις θαυματουργικές ιδιότητες του αυθεντικού. Το ασιατικό φυτό, η ασοφοετίδα ή ασαφετίδα, κυκλοφορεί ακόμα μέχρι και σήμερα στην Ινδία. Όταν αυτό το βότανο ήρθε στην Ευρώπη, οι Ρωμαίοι το υποδέχτηκαν αρχικά με ενθουσιασμό, αλλά γρήγορα κατάλαβαν πως δεν ήταν το ίδιο με το αφρικανικό. Ο Διοσκουρίδης στο έργο του «Περί ύλης ιατρικής», τον 4ο αιώνα π.Χ., αναφέρει ότι το κυριναϊκό σύλφιο έχει ένα πολύ υγιεινό άρωμα, το οποίο ελάχιστα το προσέχει κάποιος στην αναπνοή. Αντίθετα, το μυδικό σύλφιο, η ασαφοετίδα, είναι λιγότερο δυνατό και έχει άσχημη μυρωδιά. Το σύμβολο της καρδιάς που σχηματίζουμε με τα χέρια μας κρύβει πολλούς θρύλους για την προέλευσή του. Άλλοι λένε πως πρόκειται για την μεσαιωνική αναπαράσταση διαφόρων φυτών, φυλοσικής ή κυσού ή νούφαρο, όμως αυτό το σύμβολο προέρχεται από το ασημένιο νόμισμα της Κυρίνης του 6ου και 5ου αιώνα π.Χ., όπου ο καρπός του Σιλφίου παρομοιάζει με το οικουμενικό σύμβολο της αγάπης και του έρωτα. Η καρδούλα είναι το σύμβολο του Σιλφίου, το οποίο το συναντάμε το 5ο αιώνα π.Χ. στα Λουτρά. Η καρδούλα λοιπόν που σχηματίζουμε με τα δάχτυλά μας είναι το σύμβολο του Σιλφίου. Αλλά αυτό το Σιλφίο είναι γνωστό στην Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ. ως παρεσθησιογόνο και δυναμωτικό, μαγικό ξανάσασμα, εκπνοή των δικηγόρων στην Ηλιαία, αυτών που εκδίκαζαν υποθέσεις των Αθηναίων, και αφού μασούσαν στο στόμα τους το σύλφιο, εξέπνεαν τη μυρωδιά του και ζάλιζαν αυτούς που εκδίκαζαν υποθέσεις των αντιδίκων τους. Ας δούμε τι λέει για το σύλφιο ο Αριστοφάνης. «Ξέρεις γιατί φθήνιναν το σύλφιο? Επίτηδες το φθήνιναν. Άξιον γενέστε για να μπορούν. Είναι σθίοι ονούμενοι να το αγοράζουν και να το τρώνε. Κάπιτα εν Ηλιαία και έπειτα στην Ηλιαία, το ανώτατο δικαστήριο, βδέοντες αλλήλους αποκτήνουν οι δικαστές, να το ξεφυσούν οι δικαστές και να δηλητηριάζουν ο ένας τον άλλον». Και ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών των ναρκωμανών που μασούν το σύλφιο, μα όταν το ξεφυσούν να γίνονται κατακόκκινοι? «Βδεόμενοι εγένεστε πυροί, με το να ξεφυσάτε γίνατε πυροί, κόκκινοι, πύρινοι, σαν τη φωτιά». Ένα άλλο παρεσθησιογόνο βότανο είναι αυτό που προβάλλει κυρίως στις βελανιδιές το χειμώνα ως παράσιτο. Ο Ιξός, το λεγόμενο γκι, το οποίο στη Δύση χρησιμοποιούσε ο Δρύδης για να
δώσει δύναμη στον Αστερίξ και στους Γαλάτες. Γιατί ο Οβελίξ είχε μπει μέσα στη χύτρα με τον Γη και είχε αποκτήσει εκ νεοτάτων χρόνων υπερδυνάμεις και δεν χρειαζόταν ενισχυτικές δόσεις στην υπόλοιπη ζωή του. Ο Ιξός Ίγκη είναι αϊθαλές παράσιτο των δέντρων, κυρίως της βελανιδιάς. Ο Ιξός παράγει έναν κίτρινο σφαιρικό καρπό από τον οποίο εξάγεται μία κολλητική ύλη, η οποία χρησιμοποιείται και στις ξόβεργες. Ιξός σημαίνει κόλλα, κολλητική ύλη. Ιξεύω, πιάνω πουλιά με την ξόβεργα και Ιξευτής, ο ορνηθήρας. Ευδοκιμεί σε κρύα και δροσερά μέρη. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τον Ιξό ως φαρμακευτικό βότα. Για τους Κέλτες Δρυίδες ήταν ιερόφυτο. Με τον Ιξό παρήγαγαν τον μαγικό ζωμό ή μαγικό φίλτρο, το οποίο ήταν ελαφρά παρεσθησιογόνο και έδινε σούπερ δύναμη στους Γαλάτες που το έπιναν. Στις αγγλοσαξονικές χώρες στόλιζαν με Ιξό τα σπίτια τους κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Το θεωρούσαν σύμβολο της καλής τύχης, της αγάπης, της ειρήνης και της ευημερίας. Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, ο Ιξός, το Γη, χρησιμοποιείται για τον στολισμό των σπιτιών, των καταστημάτων, μαζί με το ουράνιο, το ου ή αρκουδόχορτο, το οποίο κοκκινίζει τον τόπο και μας δίνει μία αισιοδοξία μέσα στον λευκό και άγωνο χειμώνα για την εναλλαγή των εποχών και την άνοιξη και τη ζωή που προσδοκούμε. Το αρκουδοπούρναρο, το οποίο ονομάζεται και ου, είναι η ήλιξ ή ήλεξ. Σύμφωνα με τον Πυθαγόρα, το αρκουδοπούρναρο φέρνει τύχη, διώχνει τα μάγια και φέρνει ευτυχία στα νεόνυφα ζευγάρια. Ο καρπός του είναι όριμος στην εποχή των Χριστουγέννων. Σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος ονομάζεται λιόπρινο και ονομάζεται και νεραϊδόδεντρο, γιατί πίστευαν ότι ο καρπός του προσελκύει τις νεράιδες που τους αρέσουν να στολίζουν με τα κόκκινα μυλαράκια τα μαλλιά τους. Το αρκουδοπούρναρο συμβολίζει την αϊθαλή πτυχή ολόκληρης της ζωής. Φέρνει τύχη, προστατεύει από τις αρνητικές δυνάμεις και συμβολίζει την μακροβιότητα της ζωής. Οι Ρωμαίοι έστελναν το αρκουδοπούρναρο μαζί με άλλα δώρα στους φίλους τους κατά τη διάρκεια του εορτασμού των Σατουρναλίων, η οποία ήταν αφιερωμένη στο θεό Σατούρνους. Ο Σατούρνους αντιστοιχούσε με τον ελληνικό θεό Κρόνο. Ο στολισμός με αρκουδοπούρναρο γινόταν την μικρότερη ημέρα του χρόνου, που είναι η σημερινή 21η Δεκεμβρίου. Το αρκουδοπούρναρο ή ήλεξ μαζί με τον Γη, τον Ιξό, αποτελούν το παραδοσιακό δίδυμο των Χριστουγέννων. Το ξύλο του χρησιμοποιείται για την κατασκευή πεσών, δηλαδή πιόνια στο σκάκι, και επίσης από τον καρπό του παρασκευάζεται και τσάι. Το αρκουδοπούρναρο, κόκκινο, γεμάτο ζωή, είναι το φυτό των γάμων, γιατί οι γάμοι στην αρχαία Ελλάδα γινόταν τον Ιανουάριο μήνα, ο οποίος ονομάζεται και Γαμιλιώνας, ο μήνας των γάμων. Οι Δρυίδες σέβονταν τον Ιξό ως το ιερότερο των δέντρων, ειδικά όταν εμφανιζόταν στη Βελανιδιά, η οποία ήταν και το πιο ιερό από όλα τα δέντρα. Στο ημερολόγιο των δέντρων, στο ημερολόγιο δέντρων των Δρυίδων, η 23η
3η Δεκεμβρίου είναι αφιερωμένη στον Ιξό. Την ημέρα αυτή κόβεται ο Ιξός από την Βελανιδιά με ειδική τελετή. Μετά από την λειτουργία και την προσευχή, ο Αρχιδρυίδης ανέβαινε πάνω στο δέντρο και έκοβε τον Ιξό με ένα χρυσό δρεπάνι. Ξόβεργα ή Ιξόβεργα, βέργα λιμένη με τον πυκνόρευστο χυμό του Ιξού, μας δίνει την καλύτερη Ξόβεργα. Ο Λουκιανός παριστάνει την φτώχεια Ιξόδη και ευκολόπλαστη. Ενώ ο Τίμων ο Αθηναίος μας λέει «Η παινία δε έμπαλιν Ιξόδιστε και ευλαβής και ευκολόπλαστη και μύρια τα άγγιστρα και χιλιάδες τα αγκάθια της, εκπεφικότα εξάπαντος του σώματος έχουσα. Ως πλησιάσαντας ευθύς έχεστε και αμέσως συλλαμβάνει αυτούς που την πλησιάζουν. Και μη έχειν ραδίος απολυθύνει και δεν μπορούν να ξεφύγουν εύκολα. Ο Ιξός σχηματίζει τσαμπιά που φτάνουν τα 3 μέτρα πάνω στο δέντρο στο οποίο παρασιτούν, που του χρησιμεύει ως ξενιστής. Ο Ιξός έχει σκληρά φύλλα, κυτρινοπά άνθη, σε ταξιανθίες των τριών και κολώδεις στρογγυλούς καρπούς. Σαν βότανα χρησιμοποιούνται τα φύλλα, τα κλαδιά και οι καρποί του Ιξού. Ο Ιξός, γη, μίστλτο, βόρο, βορά, καταβροχθίζουν. Ο ηλικιωμένος Πανοραμίξ ανέβαινε σε σκάλες πάνω στις Βελανιδιές και με χρυσό δρεπάνι στο χέρι έκοβε τον Ιξό για να φτιάξει το μαγικό φίλτρο, το οποίο έπιναν για να αποκτήσουν υπερδυνάμεις οι γαλάτες. Ο Ιξός ήταν το αγαπημένο φυτό των μαγισσών του Μεσαίωνα, που τον χρησιμοποιούσαν επίσης στα ξόρκια τους. Σήμερα στην Ευρώπη κυκλοφορεί συνταγογραφούμενο εκχύλισμα Ιξού ως συμπληρωματική θεραπεία για πολλές μορφές, κυρίως γυναικολογικών καρκίνων, και στη Γερμανία και στη Σουηδία ως ενέσιμο. Ο Βυργίλιος στην Ενιάδα μας περιγράφει πώς συνάντησε τον Γη, τον Ιξό, ο Ενίας στον κάτω κόσμο. Εκεί έπρεπε να πάρει ένα κλαδί του για να το φέρει πίσω στον Χάροντα τον Βαρκάρη, για να το περάσει πίσω στη ζωή, ζωντανό μετά από το ταξίδι του στον μαύρο κόσμο του θανάτου. Φίδι στον ήλιο βόσκησε φαρμακερά βοτάνια, μάντισα στον Ενία, γε του αχίστη σπορά από θείο αίμα. Δεν είναι δύσκολο να κατεβεί στον Άδη. Η θύρα του άραχνου του Πλούτονα ανοίγει μέρα νύχτα. Μα να διαγείρεις το ποδάρι σου ψηλά στο φως να ανέβεις, αυτό είναι μόχθος και ακατόρθο. Λίγοι του αξιωθήκαν. Τη λίμνη της στίγας 2 φορές πρέπει να πλέψεις και 2 να δεις τα μαύρα τάρταρα. Άκου τι πρέπει να τελέσεις. Σε ένα δενδρύ παχύσκιο, κλονάρι τρυφερό αποκρύβεται με τα χρυσά του φύλλα. Στην ήρα ταμένο αγριόξυλο, στη μαύρη γη. Το κρύβουν σίδενδρα σκοτεινά και οι πυκνές αντάρες. Κανείς δεν δίνεται στα απόκρυφα της γης μέσα να μπει, πριν κόψει το χρυσόχνουδο βλαστάρι από το δέντρο. Δώρο η Περσεφόνη η πανέμορφη, στην ίδια της να φέρουν το όρισε. Αυτό με πρώτο κόψιμο, δεύτερο ξεφυτρώνει. Παρόμοιο στο κορμί στα φύλλα του και στο χρυσό που ανθίζει. Ψηλά καλά τα μάτια σου να ψάχνουνε και αν το βρεις όπως πρέπει, γιατί στα χέρια σου θα πέσει μόνο του, αν το ορίζει η μοίρα σου.
άλλη σου δύναμη, ούτε το κοφτερό σπαθί σου μπορούν να το κόψουν. Στα Περιστέρια οδηγούς της μάνας του, της Αφροδίτης, ο Αινίας. Δείξτε μου, φέρτε με στον τόπο που η σκιόφωτη γης κρατεί το θεϊκό κλαδί. Πάνω στο δέντρο το ποθούμενο τα δυο πουλιά κορνιάσα, όπου στραφτάλιζε χρυσός μες τα κλονάρια. Όπως το καταχύμωνο, στο λόγκο πάνω σε ξένο δέντρο βγάζει ο ιξός καινούριο φύλωμα με χρυσαφένιους σπόρους και γύρω από τον κορμό τυλίγεται το στρογγυλό. Παρόμοια έλαμπε ο χρυσός που βλάστενε στην σκιερή βελανιδιά επάνω. Ο Αινίας με λαχτάρα το άρπαξε και το σπάσε με βιάση. Στις μάνδισσας για να γυρίσει, στην ζωή να τον εφέρει. Ο ασπάλαθος και το διαβολόχορτο. Ο ασπάλαθος είναι πολυετής, αγκαθωτός θάμνος με κίτρινα άνθη που ανθίζουν τον Απρίλιο με Μάιο, με χαρακτηριστική οσμή. Ο καρπός του ασπάλαθου τρώγεται από τις κατσίκες. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι με τα αγκαθωτά κλαδιά του ασπάλαθου χτυπούσαν για να τιμωρήσουν τους τυράννους στον Άδη. Στη μυθολογία, ο ασπάλαθος συνδέθηκε με τη μεταθανάτια τιμωρία των αδίκων και ιδιαίτερα του Αριδαίου. Ο Αριδαίος ήταν τύραννος μιας πόλης της Παμφιλίας. Στον άλλο κόσμο, ο Αριδαίος μαζί με άλλους τυράννους εξέτησε την καθιερωμένη ποινή την οποία επέβαλαν στους αδίκους και ετοιμαζόταν να βγει στο φως της ζωής. Το στόμιο της εξόδου όμως δεν τον δεχόταν. Τότε άνδρες που βρίσκονταν εκεί γεμάτη φωτιά τον βασάνισαν, τον έσυραν έξω από τον δρόμο και τον ξέσχισαν επάνω σε ασπάλαθους και τον έριξαν πάλι στα τάρταρα. Ο Πλάτωνας για τον Αριδαίο και επί ασπαλάθων του Γεωργίου Σεφέρη. Τον έδεσαν χειροπόδαρα, τον έριξαν χάμο και τον έγδαραν, τον έσυραν παράμερα, τον καταξέσχισαν απάνω στους αγκαθερούς ασπάλαθους και πήγαν και τον πέταξαν στα τάρταρα κουρέλι. Έτσι στον κάτω κόσμο πλέρωνε τα κρίματά του ο Παμφίλιος Αριδαίος, ο Πανάθλιος Τύρανος. Ασπάλαθος, η Καλικοτόμη Ιεριότελχος, αγκαθωτός θάμνος με κίτρινα άνθη σε σχήμα πεταλουδόμορφο. Τα αγκάθια και η άσχημη γεύση του ασπάλαθου αποθεί τα πρόβατα και τις κατσίκες και έτσι αναπτύσσεται σε μεγάλους αριθμούς. Οι μέλισσες βοσκούν τα άνθη του μόνον όταν επικρατεί πλήρης νηνεμία λόγω των αγκαθιών του. Δατούλα ή διαβολόχορτο. Δατούρα στραμόνιος. Βρωμόχορτο. Μαγιόχορτο. Ή διαολόχορτο. Αγριομπάμια. Τατλάς. Πόδις θάμνος που ξεκινάει από τα 30 εκατοστά και φτάνει μέχρι το 1 μέτρο. Τα άνθη του είναι αρωματικά. Έχουν σχήμα τρομπέτας, στέκονται όρθια και έχουν αγκαθωτούς καρπούς. Τα κοτσάνια είναι λεπτά, αγκαθωτά και λεπτά σε σύγκριση με το υπόλοιπο φυτό. Έχει φύλλα πλατιά, οειδή, με πολλές γωνίες. Ο καρπός του είναι αγκαθωτός και εξωτερικά μοιάζει με τον καρπό της Υποκαστανέας. Διαβολόχορτο είναι δηλητηριώδες. Ο Θεόφραστος έλεγε πως μια μικρή δόση από δατούρα έκανε τον ασθενή δυναμωμένο, ευδιάθετο και καλή παρέα. Δύο φορές η δόση τον τρέλαινε με παρεστήσεις. Τρεις φορές η δόση τον τρέλαινε για πάντα. Και τέσσερις φορές δόση της δατούρας σκότωνε αυτόν που της είχε πάρει. Ο Απίγανος.
«Ξορκισμένος να είναι σαν τον απίγανο», έλεγαν οι πρόγονοι μας. Ο απίγανος χρησιμοποιείται για την μείωση του άγχους και της ανησυχίας. Πρόκειται για πολυετές αρωματικό φυτό με κίτρινο-πράσινα φύλλα και κίτρινα άνθη. Ευδοκιμεί σε ξηρές περιοχές. Ο απίγανος είναι φυτό καλά προσαρμοσμένο στο μεσογειακό κλίμα. Οι Ρωμαίοι καλλιεργούσαν τον απίγανο και λάτρευαν τις ιδιότητές του. Είχαν πάνω τους απίγανο σαν φυλαχτό για να τους προστατεύει από το κακό μάτι. Τα φύλλα του απίγανου έχουν μία ανυπόφορα δυσάρεστη μυρωδιά. Ο λαός λέει ξορκισμένος να είναι σαν τον απίγανο. Ο απίγανος ήταν γνωστός από την αρχαιότητα σαν φυτό που είναι αντίδοτο για τις δηλητηριάσεις, οι οποίες τότε ήταν πολύ συχνές μεταξύ των αντιπάλων αρχόντων ή βασιλιάδων. Ο Αθήναιος έλεγε ότι ο τύραννος της Ηράκλειας του Πόντου, ο Κλέαρχος, στα συμπόσια δηλητηρίαζε τους προσκαλεσμένους του και όταν εκείνοι σφάδαζαν από τους πόνους, εκείνος γελούσε. Όταν μαθεύτηκε η συνήθεια του κλέαρχου, οι προσκεκλημένοι του έπαιρναν απίγανο πριν από τα γεύματά του και έκαναν πως πονούσαν. Άλλοι πάλι έκαναν πως πέθαιναν στα ψεύτικα και τους έβγαζαν οι υπηρέτες έξω από το σπίτι του κλέαρχου σαν πεθαμένους. Στο δικό του σπίτι όμως ξαναζωντάνευαν. Ο Ιπποκράτης, ο μεγάλος γιατρός της αρχαιότητας, συνιστούσε τον απίγανο ως αντίδοτο σε δραστικά δηλητήρια. Ο απίγανος χρησιμοποιήθηκε και σαν αντίδοτο στο δηλητήριο του Μυθριδάτη. Ο Μυθριδάτης, άλλος ένας φημισμένος άρχοντας του Πόντου, έπαιρνε κάθε μέρα από μία μικρή δόση δηλητηρίου για να συνηθίζει τον εαυτό του, αλλά τους προσκεκλημένους του τους έδινε τη μεγάλη δόση, ανακατεμένη μέσα στο κρασί του, από το οποίο έπινε και ο ίδιος. Έτσι, όταν ο αντίπαλός του έπεφτε δίπλα στον Μυθριδάτη νεκρός, κανείς δεν μπορούσε να τον κατηγορήσει για δολοφόνο, γιατί είχε πιει από το ίδιο ποτό και ο Μυθριδάτης. Η συνήθεια αυτή να ξεφορτώνεσαι τον εχθρό σου με δηλητήρια ονομάστηκε από το όνομά του Μυθριδατισμός. Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τον απίγανο σαν αντίδοτο για την μαγεία, ως αντιμαγικό φάρμακο. Έτρωγαν απίγανο όταν τους μάτιαζαν. Ο Πλίνιος πίστευε ότι ο απίγανος κάνει πολύ καλό στην όραση. Στην εποχή της Αναγεννήσεως οι ζωγράφοι έτρωγαν τον απίγανο με τις χούφτες. Ο Μιχαήλ Άγγελος και ο Λεωνάρντο Νταβίντσι έτρωγαν απίγανο για να βελτιώσουν την όρασή τους και την δημιουργικότητά τους. Οι καθολικοί ιερείς χρησιμοποιούσαν κλαδάκια του απίγανου για να ρένουν με αγίασμα τους πιστούς. Το φύλλο του απίγανου αποτέλεσε το μοντέλο για το σχέδιο των σπαθιών στην τράπουλα. Λένε πως απίγανος κλεμμένος από τον κήπο του γείτονα φυτρώνει καλύτερα. Ακόμη και σήμερα οι Ιταλοί βάζουν τον απίγανο στις σαλάτες του. Ακόμη και σήμερα οι μάγοι κρατούν τον απίγανο μπροστά στον ματιασμένο για να το θεραπεύσουν από την βασκανία. Πολλοί πιστεύουν ότι ο Θεός Ερμής έδωσε το μόλι, το αντίδοτο στον Οδυσσέα, που ήταν για να ξεματιάξει ή να μεταμορφώσει ή να γυρίσει πίσω στην κανονική του φύση τους συντρόφους του που είχε μεταμορφώσει σε γουρούνια ή κύρκη. Στην αρχαία Ελλάδα, οι Έλληνες μιλούν για δύο πολύ πλούσια μέρη του πλανήτη και το πρώτο είναι η Τρία. Πριν από τον Τροϊκό Πόλεμο,
που ήταν εισάξιο και τόσο πλούσιο μέρος όπως η Πιθώνα, η πατρίδα του Πίθωνα και μετέπειτα Δελφή, όπου ο Απόλλωνας κατέφτασε από την βόρεια δυτική Ευρώπη καβάλα σε ένα δελφίνι. Ενώ για τον πλούτο του Βάτου, του βασιλιά της Βορείου Αφρικής, στη σημερινή Λιβύη, ο Αριστοφάνης λέει «Πλούτος πλούτων και του Βάτου Σύλφιον». Πλούτος είναι το Σύλφιο του Βάτου. Δηλαδή, σαν να λέμε σήμερα, χρυσά, ασήμια, πολυτιμότατο μέταλλο, τέτοια αξία είχε και το Σύλφιο στην αρχαία Ελλάδα για όλους τους Έλληνες που το γεύονταν και το χρησιμοποιούσαν. Ένα άλλο δηλητηριώδες φυτό, το οποίο βρίσκουμε παντού στον ελλαδικό χώρο, είναι το σπάρτο. Τα σπάρτα φύονται σε παιδινές και ημιορεινές περιοχές και είναι τα πιο κοινά θαμνώδη είδη στην Ελλάδα. Πρόκειται για το Spartium Giuntesium, το σπάρτιο το βουρλοειδές. Είναι αγκιόσπερμο, δικοτυλίδωνο, ανήκει στην τάξη των κυαμωδών και στην οικογένεια των χεδροπών ή κυαμοειδών. Το σπάρτο είναι θάμνος ο οποίος κατάγεται από την περιοχή της Μεσογείου. Το ύψος του φτάνει στα 2 μέτρα. Η βλαστή του είναι μέτρη, λεπτή και μυτερή στην άκρη. Είναι σχεδόν γυμνή και δεν έχουν καθόλου φύλλα. Οι βλαστοί του σπάρτου χρησιμοποιούνται στην κατασκευή καλαθιών, ψάθινων καπέλων και ως υφαντική ύλη για ενδύματα και χαλιά. Τα άνθη του έχουν χρώμα κίτρινο, είναι πολύ αρωματικά και σχηματίζουν βότριες. Τα σπάρτα καλλιεργούνται ως καλοπιστικά φυτά. Τοποθετούνται κατά μήκος των δρόμων και επίσης για τη συγκράτηση των διαβρωμένων εδαφών λόγω του δυνατού ριζικού συστήματός των. Δραστικές ουσίες. Το σπάρτο περιέχει αλκαλοειδή με επικρατέστερη την σπαρτεΐνη και το φλαβονοειδές σκοτάροσίδη, η οποία είναι καρδιοτονωτική για τους υπερτασικούς και διουρητική ουσία. Σπάρτο προκαλεί ερεθισμό των βλενογόνων, αύξηση της πίεσης, αύξηση της διούρησης, ταχυκαρδία, επιγαστρικό άλγος και διάρρεια. Σπαρτιά ή σπάρτο σημαίνει σκηνή και στα λατινικά σπάρτου είναι το σκηνή. Φλόμος. Πολλές φορές λέμε τη λέξη φλόμος. Είμαι φλόμος. Είσαι ένα μέρος με πολλούς καπνούς. Όταν πάμε, λέμε με φλόμωσες με τους καπνούς. Ο φλόμος χρησιμοποιείται σαν φάρμακο εξωτερικά και σε διάφορες δερματικές παθήσεις και εσωτερικά σε παθήσεις του ύπατος και του άσθματος. Σήμερα ο φλόμος χρησιμοποιείται στο ψάρεμα. Γιατί βρέχουμε στουπιά με φλόμο, τα κατεβάζουμε με το αγκίστρι για να φλωμώσουμε, δηλαδή να υπνοτίσουμε τα ψάρια και να τα πιάσουμε πολύ εύκολα. Βεβαίως όταν η χρήση του φλόμου έγινε ευρεία σε μεγάλη κλίμακα, απαγορεύτηκε. Αλλά παρόλα αυτά, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, είναι τρόπος εύκολου ψαρέματος. Τα ψάρια μόλις έρθουν σε επαφή με το γάλα του φλόμου, φλωμώνουν και παραλύουν. Κίνδυνοι. Όλα τα μέρη του φυτού φλόμου είναι τοξικά. Και τα φύλλα και οι ρίζες. Τα θύματα στην αρχή παρουσιάζουν συμπτώματα ερεθισμού του πεπτικού και κατόπιν καταστολή και πέφτουν σε κόμμα. Ο φλόμος ονομάζεται Verbascum θάψου ή Verbascum ή Μελισανδρό ή θάψου. Είναι φυτό διαιτές, φυτρώνει σε άγωνα και πετρώδη εδάφη, στις άκρες των δρόμων, σε λιβάδια και σε όχθες. Ο φλόμος αποτελείται από ένα κεντρικό κορμό, αλλά διακλαδίζεται επίσης και φτάνει σε ύψος μέχρι τα 2 μέτρα.
Τα φύλλα του φλόμου έχουν γκριζοπράσινο χρώμα, είναι λοχοειδή, παχιά και ελαφρώς τριχωτά. Αναπτύσσονται σε αστεροειδή διάταξη. Το δεύτερο χρόνο της ζωής του φλόμου εμφανίζονται τα άνθη στην κορυφή του φυτού. Τα άνθη του φλόμου έχουν χρώμα έντονο κίτρινο, είναι μικρά σε διάμετρο 1,5 μέχρι 3 εκατοστά, με πολύ μικρό μισό. Τα άνθη του φλόμου έχουν 5 κάλικες και 5 στήμονες. Ανθίζουν από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο. Ο καρπός του φλόμου είναι σε δίλοβη κάψα που έχει οειδή μορφή, ελαφρά μυτερή. Οι σπόροι του καρπού είναι μικροί και έχουν ακανόνιστο σχήμα. Υπάρχουν πολλά είδη του φυτού φλόμος, 44 από αυτά τα συναντάμε και στην Ελλάδα. Ο Θεόφραστος ονόμασε το φλόμο θάψο και πιθανότατα έγραψε για το θάψο στην αρχαία ελληνική απικία θάψο, η οποία βρίσκεται κοντά στη Σιρακούση. Γιατί στην περιοχή αυτή υπήρχε αυτοφιές το φυτό θάψος ή φλόμος. Ο Διοσκουρίδης αναφέρει το φλόμο ως βερμπάσκο, το μέλανο, το μαύρο, ενώ και ο Πλίνιος αναφέρεται στις θεραπευτικές ιδιότητες του φλόμου. Ο Αριστοτέλης αναφέρει το φλόμο ως βότανο κατάλληλο για το ψάρεμα. Τα άνθη και τα φύλλα του φλόμου συλλέγονται το καλοκαίρι κατά την άνθηση πριν το χρώμα τους από κίτρινο γίνει καφετή, γιατί τότε χάνουν τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Τα άνθη του φλόμου ξηραίνονται στη σκιά και σε μέρη χωρίς υγρασία. Όταν το έδαφος είναι μολυσμένο, το φυτό παίρνει κλίση, γι' αυτό το άνθος μαζεύεται από ευθυτενή και όρθια φυτά μόνο. Όλα τα άνθη του φυτού φαίνεται να έχουν ελαφρώς ηρεμιστικές και ναρκωτικές ιδιότητες. Ο Αριστοτέλης αναφέρεται στο φλόμο ως βότανο κατάλληλο για το ψάρεμα. Μας φλόμωσε η Μελισανδρού, κλαίει η Μελισανδρού. Όταν από τον 19ο αιώνα και κυρίως από το 1830 η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους, στερούνταν αποχετευτικού δικτύου. Στα λιμνάζοντα νερά φιόταν ο φλόμος σε μεγάλους αριθμούς και η μυρωδιά εκεί ήταν πολύ δυσάρεστη. Έτσι από εκεί προήλθε η φράση «μας φλόμος». Μας ζάλισε. Γι' αυτό και σαν δόλωμα ζαλίζει τα ψάρια. Κλαίει η Μελισανδρού. Στην Κρήτη ο φλόμος ονομάζεται Μελισανδρού. Όταν χτυπήσεις τον βλαστό με ένα ξυλαράκι, ο φλόμος ρίχνει τα άθη του μέσα σε 30 μέχρι 60 δευτερόλεπτα. Τα παιδιά χτυπούσαν το φλόμο και έλεγαν «Μελισανδρού, Μελισανδρού, μέλισσα κακομήρα». Τον άνδρα σου σκοτώσανε και τα παιδιά σου πήραν. Και εσύ φορείς τα κίτρινα. Βγάλε τα κακομήρα. Η πτώση των αθέων του φλόμου είχε απασχολήσει την βοτανική επιστήμη από το 1824, όπως αναφέρει ο Σπύρος Μηλιαράκης στο εγχειρίδιο της βοτανικής του. Χρήση. Από τα έντονα κίτρινα άνθη του παράγεται χρωστική ουσία που βάφει τα υφάσματα σε κίτρινα, πορτοκαλί ή καφέ χρώμα. Από τον φλόμο παρασκευάζεται ένχυμα από τα άνθη του, το οποίο θέλει πολύ προσεκτικό σούρωμα για να μην περάσουν οι μικρές τρίχες που μπορεί να ερεθίσουν το λαιμό και να προκαλέσουν βήχα. Το ένχυμα αυτό χρησιμοποιείται ως βάμα και ως κατάπλασμα μεγάλα και τα φύλλα του χρησιμοποιούνται εξωτερικά.